παραμύθια από την ελληνική μυθολογία. Μυθικά τέρατα Μυθικά τέρατα Μια φορά και έναν καιρό οι άνθρωποι έφτιαχναν ιστορίες για ό,τι τους εξέπλητε και για ό,τι τους φόβιζε. Η φαντασία τους ήταν τόσο μεγάλη που γεννούσε πλάσματα τρομακτικά τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν στην πραγματικότητα. Οι Σιρήνες ήταν κόρες του ποτάμιου θεού Αχελόου και της Μούσας Μελπομένης. Από τη μέση και πάνω γυναίκες και από τη μέση και κάτω αρπακτικά πουλιά ήταν ακόλουθες της Περσεφόνης. Όταν η κυρά τους χάθηκε, καθώς την είχε κλέψει ο Θεός Άδης, βοήθησαν τη μητέρα της, τη Δήμητρα, στην αναζήτησή της. Αφού δεν κατάφεραν να τη βρουν, διάλεξαν το νησί Ανθεμόεσα για σπίτι τους και έμειναν εκεί για πάντα μόλις έβλεπαν περαστικό πλοίο, άρχιζαν το μαγικό του τραγούδι. Οι ναυτικοί τρελαίνονταν από τις μελωδικές φωνές τους και έριχναν τα πλοία τους στα βράχια. Οι άρπιες ήταν κόρες του θαύματα και της νύμφης ηλέκτρας. Είχαν σώμα πουλιού και κεφάλι γυναίκας και ήταν τρεις στον αριθμό. Η αελό η Οκυπέτιοι και η κελενό. Οι άρπιες καταδίωκαν τους εγκληματίες και τους κακοποιούς και τους οδηγούσαν στη δίκη τους. Όταν τις κυνήγησαν οι αργονάφτες για να σταματήσουν να κατατρέχουν το μάτι φινέα και να του τρώνε το φαΐ, κρύφτηκαν στην Κρήτη και παρέμειναν εκεί. Η τρομερή Κένταυροι ήταν άνθρωποι από τη μέση και πάνω και άλογα από τη μέση και κάτω. Ενώ ήταν το ίδιο έξυπνοι με τους ανθρώπους, συνήθως συμπεριφέρονταν επιθετικά όπως τα ζώα. Ήταν πολύ δυνατοί, εξαιρετικοί πολεμιστές, αλλά άγριοι και απρόβλεπτοι. Ο πιο σοφός κένταυρος ήταν ο Χίρονας ο οποίος ήταν φίλος των ανθρώπων και εκπαίδευσε ορισμένους από τους μεγαλύτερους ήρωες της αρχαίας Ελλάδας. Τους κεντάβρους τους πολέμησαν οι άνθρωποι, ενώ ο Ηρακλής σχεδόν τους εξαφάνισε. Η Έχιδνα, μια όμορφη γυναίκα με σώμα φιδιού, ήταν η μητέρα των πιο επικίνδυνων τεράτων της μυθολογίας μαζί με τον Τιτάνα τυφώνα απέκτησε πολλά παιδιά. Τη Λερνέα Ήδρα, τον Κέρβερο, τον Όρθρο και τη Χήμερα. Ο Τιφώνας φυλακίστηκε κάτω από το βουνό Έτνα όταν νικήθηκε από τον Δία. Η Έχιδνα όμως και τα παιδιά της έζησαν ελεύθερα, μέχρι που τα νίκησαν οι Έλληνες ήρωες. οι γοργόνες, η στενό, η ευριάλη και η μέδουσα ήταν τρεις φοβερές αδερφές με φτερά από χρυσό, χάλκινα νύχια και φίδια για μαλλιά. Οι δύο πρώτες ήταν αθάνατες, ενώ η μέδουσα ήταν θνητή. Η στενό ήταν η πιο μεγάλη και δυνατή από τις τρεις και είχε σκοτώσει πάρα πολλούς άντρες. Οι γοργόνες δεν ήταν πάντα τέρατα, αλλά όμορφες γυναίκες. Όμως η Μέδουσα, η οποία ήταν η αίρια στο ναό της Αθηνάς, ερωτεύτηκε τον Θεό Ποσειδώνα. Η Αθηνά θύμωσε, καταράστηκε αυτήν και τις αδερφές της και τις μετέτρεψε σε τέρατα. Μάλιστα, ήταν τόσο φοβερές που αν κάποιος τολμούσε να τις κοιτάξει στα μάτια, πέτρωνε. Στα θαλάσσια στενά της Μεσίνης υπάρχουν δύο μεγάλοι βράχοι, ο ένας απέναντι στον άλλον. Στον έναν είχε το λιμέρι της η σκύλα και στον άλλον η χάριβδη. Η σκύλα ήταν θαλάσσια νεράιδα, κόρη του Τρίτονα. Τη ζήλευε όμως η γυναίκα του Ποσειδώνα, η Αμφιτρίτη, και την ώρα που λουζόταν, τη έριξε ένα μαγικό βοτάνι που την έκανε τέρας. Η Χάριβδη ήταν κόρη του Ποσειδώνα και της Γέας. Ήταν τεράστια και ρουφούσε το νερό, καταπίνοντας πλοία και ανθρώπους. Μετά το έβγαζε από μέσα της, δημιουργώντας τεράστιους πίδακες. Ο Τάλος ήταν ένας χάλκινος μηχανικός γίγαντας, δημιούργημα του Θεού Ήφαιστού. Τον είχε δωρήσει στο βασιλιά Μίνωα για να φυλά το νησί του, την Κρήτη. Ο Τάλος έκανε κάθε μέρα δύο φορές τον κύκλο του νησιού και κατέστρεφε όποιο πλοίο ή εισβολέα πήγαινε προς τα εκεί. Τον Τάλο τον σκότωσε η πριγκίπισσα της Κολχίδας η Μύδια, με δόλο, όταν μαζί με τους αργοναύτες επέστρεφαν από την Κολχίδα στην Ιολκό και πέρασαν από την Κρήτη. Του είπε ότι αν έβγαζε το χάλκινο καρφί που έκλεινε τη φλέβα του στον αστράγαλο, θα γινόταν αθάνατος. Εκείνος την πίστεψε. Αφαίρεσε το καρφί και ο ήχορ, δηλαδή το ζωοποιό υγρό, χύθηκε και έπεσε κάτω νεκρός. Η Χήμερα ήταν κόρη του Τυφώνα και της Έχιδνας. Είχε ένα κεφάλι λονταριού, ένα κεφάλι τράγου, ουρά με κεφάλι φυδιού και τρομοκρατούσε την καρία. Γέννησε το λιοντάρι της Νεμέας και της Φίγγα το φοβερό τέρας σκότωσε ο Βελεροφόντης. Πέταξε πάνω από το θηρίο με το φτερωτό άλογο, τον πήγασο και το λόγχισε με το κοντάρι του. Η σφίγγα ήταν ένα φτερωτό λιοντάρι με κεφάλι γυναίκας και ζούσε στη Θήβα. Καθόταν σε ένα βράχο του Φικίου όρους και έλεγε στους περαστικούς ένα ένιγμα το οποίο είχε μάθει από τις Μούσες. Ήταν τόσο δύσκολο που κανένας δεν μπορούσε να βρει τη λύση του. Έτσι το τέρας τους έσφιγγε και τους καταβρόχθηζε. Όταν ο Ιδίποδας, ο γιος του βασιλιά της Θήβας, έλυσε το ένιγμα, η σφίγα έπεσε στον κρεμό και σκοτώθηκε. Ο Γρήπας είχε σώμα λιονταριού, κεφάλι και φτερά και γαμψά νύχια. Κάποιοι τον θεωρούσαν ζώο της νέμεσης, της θεάς της δίκαιης τιμωρίας. Τον Γρήπα καβαλούσε ο θεός Απόλλωνας όταν πολεμούσε. Μάλιστα, έλεγαν ότι τα νύχια του μπορούσαν να νυχνεύσουν το δηλητήριο σε ένα ποτό.